καλοκαίρι που του είχε ζητηθεί από πριν και πήγαιναν σε ένα ασφαλέ σπίτι. Εκεί ο μοιητής έπαιρνε ένα εικόνισμα και το έστεινε στο τραπέζι. Μπροστά από το εικόνισμα άναβαν το κερί. Μέσα στην επιβλητική ατμόσφαιρα του μισοσκόταδου, ο μοιητής τον ρωτούσε με επισημότητα για τελευταία φορά. «Μήπως δε στοχάζεσαι τον εαυτό σου εις αρκετή δύναμη? Έχεις ακόμα καιρό να παραιτηθείς. Από τον δεσμό όπου εμβαίνεις, μόνο ο θάνατος θα μπορεί να σε ρητρώσει. Σε ολίγον, κάθε μεταμέλειά σου θα είναι ασυγχώρητη. Το εστοχάστηκα και στέργω», έπρεπε να απαντήσει. Αμέσως μετά ο μοιητής έπαιρνε το κερί και το έδινε στον υποψήφιο που το κρατούσε με το αριστερό χέρι, ενώ γονάτιζαν και οι δύο έκαναν το σταυρό τους και ασπάζονταν την εικόνα. Σε αυτή τη θέση ο μοιητής διάβαζε τον μεγάλο όρκο και ο μιμούμενος τον επαναλάμβανε με σεβασμό της ιερής εκείνης στιγμής. Ορκίζομαι, ορκίζομαι στο Θεό, στο Θεό και στην ιερά σκιά και στην ιερά σκιά της σκλαβωμένης πατρίδας μου. Της σκλαβωμένης πατρίδας μου. Ορκίζομαι, ορκίζομαι στα πολύχρονα βάσανά της. Στα πολύχρονα βάσανά της. Ορκίζομαι, ορκίζομαι στα πικρά δάκρυα. Στα πικρά δάκρυα. Τα οποία τόσους αιώνες, τα οποία τόσους αιώνες έχησαν και χύνουν, έχησαν και χύνουν τα ταλέπορα τέκνα της. Τα ταλέπορα τέκνα της. Ορκίζομαι, ορκίζομαι ότι θέλω να είμαι, ότι θέλω να είμαι σε όλη μου τη ζωή, σε όλη μου τη ζωή πιστός στην πατρίδα μου, πιστός στην πατρίδα μου. Ορκίζομαι, ορκίζομαι να φυλάξω το μυστικό, να φυλάξω το μυστικό που θα μάθω ακόμη, που θα μάθω ακόμη και σε βάσανα φρικτά, και σε βάσανα φρικτά και στο θάνατο να με οδηγήσουν, και στο θάνατο. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Υπερμάχο στρατιώτα Yeah.
ένα έθιμο που έρχεται στην παραμονή της έναρξης της Επανάστασης της 24ης Μαρτίου του 1821. Για μια φορά ακόμη τιμούμε τους προγόνους μας που έδωσαν τη ζωή τους για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Αυτή που βιώνουμε εμείς έως τώρα. Δεν είναι τυχαίο που ο Ευαγγελισμός Θεοτόκου και η Επανάσταση των Ελλήνων συμπίπτουν την ίδια χρονική στιγμή. Είναι η θεϊκή ευλογία του αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία. Η πίστη των Αγιάδων για το ποθούμενο. Αυτή η βραδιά έμελε να είναι η τελευταία... Αυτή η βραδιά έμελε να είναι η τελευταία για τη σκλαβωμένη πατρίδα. Οι ιδέες αποφάσισαν να αντισταθούν και να θυσιαστούν για την Ελλάδα μας. Έτσι, άρπαξαν τα άρματα και μία δάδα στο χέρι και συσπυρώθηκαν όλοι για το μεγάλο ιδεώδες. Μνημόνευαν με αυτόν τον τρόπο τους ήρωες με τις λαμπαδιδρομίες και τα τραγούδια. Ξεχάστηκαν για ένα διάστημα. Από την ανάπτυξη, την από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Και σαν πρώτα ανδριωμένη χαίρο και ελευθεριά. Και τώρα που είπαμε τον εθνικό μας ύμνο από ψυχής για να μας ακούσουν οι ήρωες, τα παλικάρια που είχαν στήσει τα λιμέρια τους, τα καραούλια τους γύρω στα βουνά και στις κοντές δραχούλες. Ζήτω η Επανάσταση! Ζήτω! Ζήτω η ελευθερία! Ζήτω! Ζήτω το 1821! Ζήτω! Τις δάδες σας, εάν θέλετε να τις σβήσουμε, πίσω από τη μικροφόνη.